Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Πιστεύω ότι αξίζουμε καλύτερα από αυτό. Ειδικά από αυτό. Πού το ξέρεις, άνθρωπέ μου, αυτό? Ντροπή σου! Ντροπή σου, ντροπή σου, ντροπή σου! Λες και ψέματα. Επανάσταση podcast. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Θα έρθει σίγουρα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι έχετε πάθει, τι έχετε πάθει. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο του Επανάσταση Podcast και το θέμα μας είναι οι σταλινικές δίκες της Μόσχας. Οι διαβόητες δίκες της Μόσχας ξεκίνησαν στις 19 Αυγούστου του 1936. Αυτές αποτέλεσαν το αποκορύφωμα της απόπειρας της σταλινικής γραφειοκρατίας να κόψει κάθε ζωντανό νήμα σύνδεσης της Σοβιετικής Ένωσης με τις παλιές, ενοχλητικές, επαναστατικές παραδόσεις του μπολσεβικισμού. Διεξήχθησαν από το 1936 έως το 1938 και ήταν τέσσερις, συμπεριλαμβανομένες και της δίκης των στρατηγών του Κόκκινου Στρατού. Αυτές οι δίκες παροδία δεν ήταν οι πρώτες. Το 1931 πραγματοποιήθηκε η δίκη του γραφείου των Ρώσων Μενσεβίκων. Σε αυτή τη δίκη, 14 παλιοί Ρώσοι σοσιαλιστές δικάστηκαν για οικονομικό σαμποτάζ και ομολόγησαν τα πάντα. Παραδέχθηκαν ακόμη ότι είχαν κρυφά συναντηθεί με τον Αυστριακό Σοσιαλδημοκράτη Αμπράμοβιτς κάπου στη Ρωσία. Ως απάντηση σε αυτή τη σκευωρία, οι Αυστριακοί Σοσιαλδημοκράτες δημοσίευσαν μια φωτογραφία του Αμπράμοβιτς μαζί με αντιπροσώπους στο Διεθνές Σοσιαλιστικό Συνέδριο στο Βέλγιο, την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι ήταν στη Ρωσία. Τέτοιες αδεξιότητες στα αποδεικτικά στοιχεία ήταν συχνά φαινόμενα σε αυτές τις σκευωρίες. Στις δίκες της Μόσχας κατηγορήθηκε για προδοσία, συνεργασία με ξένες μυστικές υπηρεσίες, αντισοβιετική δράση και εφαρμογή σχεδίου δολοφονίας του Στάλιν, ολόκληρη παλιά επαναστατική γενιά των Μπολσεβίκων και τα πιο αξιόλογα ηγετικά στελέχη του Κόκκινου Στρατού. Ζινόβιεφ, Κάμενεφ, Μπουχάριν, Ρίκοφ, Τόμσκι, Ράντεκ, Πιάτακοφ, Ρακόφσκι, Σμιρνόφ, Σερεμπριάκοφ, Κρεστίνσκι, Μπρατσκόφσκι, ο στρατηγός του Χασεύσκι και άλλοι. Στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονταν όλα τα μέλη του πολιτικού γραφείου της εποχής του Λένιν. Με άλλα λόγια, η παγκόσμια εργατική τάξη έπρεπε να πιστέψει ότι ξαφνικά όλοι οι βασικοί ηγέτες της Οκτωβριανής Επανάστασης είχαν μετατραπεί σε πορωμένους συνειδητούς προδότες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 139 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν στο 17ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης τον Ιανουάριο του 1934 συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν τα 98, ενώ από τους 1966 αντιπροσώπους αυτού του συνεδρίου συνελήφθησαν για την επαναστατική δράση 1103 και από αυτούς εκτελέστηκαν 848. Οι στημένες αυτές δίκες οδήγησαν στην εκτέλεση των κατηγορούμενων και συνοδεύτηκαν από καθαρίσεις εκατομμυρίων αθών σε όλη τη χώρα. Πολλά θύματα εκτελέστηκαν χωρίς καμία δίκη γιατί αρνήθηκαν να δώσουν τις αναγκαίες ομολογίες. Αυτή η κατάσταση τρομοκρατίας οδήγησε στην αποθάρρυνση ακόμα και τους πιο θερμόαιμους σταλινικούς, όπως για παράδειγμα το δεξί χέρι του Στάλιν, τον Ορτζονίκιντζε, που αυτοκτόνησε στις αρχές του 1937. Καθ' όλη τη διάρκεια των δικών, ο εισαγγελέας Βυσίνσκι, ένας πρώην αντεπαναστάτης, στέλεχος των Λευκών, δεν κατάφερε να προσκομίσει την παραμικρή απόδειξη ενάντια στους κατηγορούμενους. Πέρα από τις ομολογίες τους, που αποσπάστηκαν μέσα από την άσκηση μιας ολόπλευρης κατατρομοκράτησης στους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο μεγάλος κατηγορούμενος των δικών βέβαια υπήρξε ο Τρότσκι, ο υποτιθέμενος εγκέφαλος όλων των αντισοβιετικών ενεργείων. Ο λόγος που υπήρξε ο βασικός στόχος ήταν ότι εκείνος ηγήθηκε στον πολιτικό αγώνα ενάντια στη σταλινική γραφειοκρατία, η οποία στραγγάλισε την εργατική δημοκρατία στην Σοβιετική Ένωση και η οποία επίσης, μέσα από την εθνικιστική και οπορτουνιστική της πολιτική, διέλυσε την κομμουνιστική διεθνή και οδήγησε στην ήττα το προλεταριάτο σε μια σειρά χωρών. Στην Κίνα το 1927, στη Γερμανία το 1933, στην Ισπανία το 1936-1939. Ήταν τέτοιο το μένος της σταλινικής γραφειοκρατίας για τον Τρότσκι που την όθησε στις δίκες της Μόσχας να την κατηγορήσει για σχέση με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες από το 1921. Οι κατηγορίες δεν ήταν τόσο σαθρά δομημένες, όσο η αποκάλυψη της ψεύτικης υπόστασής τους άγγιζε τα όρια του γελίου. Για παράδειγμα, ο Γκόλτσμαν, ένα υποτιθέμενο εκτελεστικό όργανο του Τρότσκι, κατέθεσε ότι συνάντησε τον Τρότσκι στην Κοπενχάγη σε κάποιο ξενοδοχείο με το όνομα Bristol. Όμως οι σκευωροί δεν πρόσεξαν τη λεπτομέρεια ότι το ξενοδοχείο αυτό είχε κατεδαφιστεί από το 1917. Η πρώτη μεγάλη δίκη παροδία αυτή του περιβόητου κέντρου Τρότσκι Ζινόβιεφ έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 1936. Ο κατάλογος των 16, οι οποίοι είχαν κατηγορηθεί ότι ήθελαν να σκοτώσουν τους ηγέτες του κόμματος και της κυβέρνησης, φαίνεται σαν ένα «who is who» της Οκτωβριανής Επανάστασης. Περιελάμβανε τον Λέον Τρότσκι, ο οποίος δικαζόταν απόν, τον Ζινόβιεφ, τον Κάμενεφ, τον Σμιρνόφ, τον Πιατάκοφ και άλλους. Οι μόνες αποδείξεις που παρουσιάζονται ήταν οι ομολογίες των ίδιων των κατηγορούμενων. Επαναστάτες, ήρωες ομολογούν ξαφνικά ότι διέπραξαν
τρομοκρατία και σαμποτάζ και ότι δουλεύουν για τον Χίτλερ. Αυτά τα τρελά σκυλιά του καπιταλισμού, δήλωσε ο εισαγγελέας των δικών και πρώην μενσεβίκος Βυσίνσκι. Προσπάθησαν να κατασπαράξουν τους καλύτερους ανθρώπους της σοβιετικής μας γης. Τα τελευταία του λόγια στο δικαστήριο κατηγορούμενος Ευδοκίμοφ ρωτά: ποιος θα πιστέψει έστω και μία λέξη από όσα λέμε? Ποιος θα πιστέψει ότι εμείς γίναμε αντεπαναστατικοί συμμορίτες, σύμμαχοι του φασισμού και της Γκεστάπο? Πραγματικά, ποιος θα μπορούσε να πιστέψει τέτοιες ομολογίες? Υπάρχει ένα βουνό αποδείξεων ότι χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι βασανιστήριων που ακόμα και ο διάδοχος του Στάλιν Χρουστσόφ αναγκάστηκε να παραδεχτεί αργότερα. Ο Κάμενεφ, ο Ζινόβιεφ και άλλοι ήρθαν στη δίκη κατευθείαν από τη φυλακή, αφού είχαν ομολογήσει νωρίτερα την ηθική και πολιτική ευθύνη για τρομοκρατικές επιθέσεις. Σε κάποιους από τους κατηγορούμενους και τώρα προσφερθεί η ελευθερία τους με αντάλλαγμα μια ομολογία. Είχαν πάρει όλη την υπόσχεση από τον Στάλιν ότι αν κάνουν αυτή την τελευταία αποστολή για το κόμμα δεν θα τους εκτελούσαν. Ήταν όμως ήδη καταδικασμένοι. Από τις 23 έως 30 Ιανουαρίου του 1947 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη δίκη παροδία, η γνωστή ως δίκη του αντισοβιετικού τροτσκιστικού κέντρου. Ο ήρωας της Επανάστασης στη Μόσχα και του εμφυλίου πολέμου, ο Μουράλοφ, συνελήφθη τον Απρίλιο του 1936, αλλά πήραν από αυτόν μόνο μία ομολογία μετά από σχεδόν 8 μήνες βασανιστήριων. Ο Ράδικ έκανε επίσης ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να ομολογήσει, αφού οι ανακριτές είχαν δοκιμάσει πάνω του το βασανιστήριο του Ιμάντα. Μετά τη σύλληψή του, είπε στην κόρη του: ό,τι μάθετε και ό,τι ακούσετε για μένα είναι ψέμα. Να είστε σίγουροι ότι δεν είμαι ένοχος για τίποτα από αυτά. Ο Ντρόμπνιτς, ο Πιατάκοφ, ο Σερεμπριάκοφ και άλλοι έκαναν επίσης ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να σπάσουν. Ο Στάλιν διέταξε τον εισαγγελέα Βυσίνσκι: μην τους επιτρέπουν να μιλούν πολύ για καταστροφές. Κάνε τους να σκάσουν. Προκάλεσαν τόσες καταστροφές. Μην τους αφήσουμε να φλιαρούν πάρα πολύ. Και εδώ οι κατηγορούμενοι ήταν άνδρες με χρόνια αγώνων και θυσιών στην πλάτη τους για τον σοσιαλισμό. Ηγέτες της Οκτωβριανής Επανάστασης και σε πολλές περιπτώσεις μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του Λένιν. Κατηγορούνταν ακόμα μια φορά για τρομοκρατία και συνεργασία με την Γκεστάπο. Ο Πιατάκοφ τελικά έδωσε λεπτομερή, υποτίθεται, αποδεικτικά στοιχεία για ένα γεγονός. Το Δεκέμβριο του 1945, ενώ ήταν στο Βερολίνο σε ένα επαγγελματικό ταξίδι, υποτίθεται ότι στάλθηκε στο Όσλο με ένα αεροπλάνο του Γκεστάπο. Εδώ, όπως είπε, συναντήθηκε με τον Τρότσκι. Ωστόσο, η νορβηγική εφημερίδα Aftenposten ανέφερε ότι το Δεκέμβριο του 1945 δεν είχε προσγειωθεί στο Όσλο ούτε ένα ξένο αεροπλάνο. Αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου, η νορβηγική κυβέρνηση δήλωσε ότι στο αεροδρόμιο δεν είχε προσγειωθεί ούτε ένα αεροπλάνο από τις 19 Σεπτεμβρίου του 1945 μέχρι τις 1 Μαΐου του 1946. Ήταν αυτή μια ακόμα γκάφα στο σενάριο, ή μήπως ο Πιατάκοφ, που γνώριζε ήδη ότι θα πεθάνει, έκανε μια τελευταία πράξη στην υπηρεσία της Επανάστασης, γνωρίζοντας ότι υπονομεύει την αξιοπιστία της σκευωρίας? Την ίδια μέρα ο Τρότσκι κυκλοφόρησε μια νέα δήλωση στην οποία ανέφερε: φοβάμαι πολύ ότι η GPU θα σπεύσει να εκτελέσει τον Πιατάκοφ, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν περαιτέρω άβολες ερωτήσεις και να αποτραπεί μια διεθνής εξεταστική επιτροπή που θα απαιτήσει ακριβείς εξηγήσεις από τον Πιατάκοφ. Ο Βυσίνσκι εκφώνησε τότε το αλαζονικό του παραλήρημα: ο Τρότσκι και οι τροτσκιστές ήταν από καιρό καπιταλιστικοί πράκτορες μέσα στο εργατικό κίνημα. Και υποστήριξε ότι ο τροτσκισμός, ο πανάρχιος εχθρός του σοσιαλισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του συντρόφου Στάλιν, είχε πράγματι μετατραπεί στο κύριο σημείο συγκέντρωσης όλων των εχθρικών προς σοσιαλισμό δυνάμεων, σε μια ομάδα αποτελούμενη από κοινούς συμμορίτες, κατασκόπους και δολοφόνους, σε μια φασιστική εμπροστοφυλακή, ένα τάγμα στρατιωτών του φασισμού, σε έναν από τους κλάδους των SS και της Γκεστάπο. Εντός 24 ωρών από την καταδικαστική απόφαση, κατηγορούμενοι είχαν εκτελεστεί. Φυσικά, μετά την κατάρρευση της χιτλερικής Γερμανίας το 1945 και τις δίκες της Νιρεμβέργης, οι οποίες αποκάλυψαν τον ναζιστικό καθεστώς και όλους τους κρυφούς συνεργάτες του, όπως ήταν φυσικό, δεν βρέθηκε τίποτα που να αποδεικνύει την παραμικρή σχέση του Τρότσκι με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Αντίθετα, ο μόνος κομμουνιστής ηγέτης που έμεινε στην ιστορία σαν ο εταίρος μιας επίσημης συμφωνίας με τον Χίτλερ ήταν ο Στάλιν, ο οποίος υπέγραψε το επέσχυντο σύμφωνο φιλίας με τους Ναζί τον Αύγουστο του 1939, την ίδια ώρα που εκείνοι δολοφονούσαν και βασάνιζαν χιλιάδες Γερμανούς κομμουνιστές. Επανάσταση podcast. Ακούμε νεομαρξιστές και πρώην καταληψίες να μας κάνουν μάθημα. Παπά την αριστερά, παπά την αριστερά. Ανάλυση, σχολιασμός, συνεντεύξεις και αφιερώματα με τη φωνή και τη ματιά του επαναστατικού σοσιαλισμού. Μπράβο, σκαντήρια.